Γιατί ανοίγουμε την αγορά. Γιατί? Για να μπορεί να πουλάει το γάλα της Χίου στα μεγάλα αστικά κέντρα, για να μπορεί να πουλάει η Μυτιλίνη στα μεγάλα αστικά κέντρα. Θα έρθει το γάλα της Χίου σε τρεις μέρες στην Αθήνα. Για να έχουν όλη από την Μυτιλίνη Ελλάδα. Σοβαρά μιλάτε τώρα, δεν έχει. Σας λέω. Σοβαρά μιλάτε, θα έρθει το γάλα της Χίου σε τρεις μέρες. Και κυρία Πατριανάκου, αυτό έλεγε. Σοβαρά μιλάτε. Τώρα, κοιτάξτε, θα έρθει σε τρεις μέρες το γάλα της Χίου στην Αθήνα. Και βέβαια θα έρθει, κύριε Κουτσούκο. Κυρία Πατριανάκου, έχετε την ίδια άποψη. Κυρία Πατριανάκου, Θέλω να πω φρέσκο γάλα. Θα ήθελα τους χαρακτηρισμούς καταρχήν να τους κρατούμε σε χαμηλούς τόνους, ναι. Γιατί εγώ δεν σας προσέβαλα. Λοιπόν, σας σέβομαι. Ακούστε, εγώ θέλω να έχω φρέσκο γάλα στο ράφι. Να ξέρει ο καταναλωτής ότι αυτό είναι φρέσκο. Μου απαγορεύετε εσείς να το έχω. Ναι. Γιατί το φρέσκο, κύριε Κουτσούκο, είναι 5 ημερών και δεν είναι 4. Διότι οι επιστήμονες λένε ότι όταν το παστεριώστο στους 71 βαθμούς δεν χάνει τα ενζήματα του. Αυτό το λένε οι επιστήμονες. Είναι να συνεννοηθείτε λοιπόν με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Να συνεννοηθείτε με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και να το καθορίσετε. Και να πάψετε να μας ταλαιπωρείτε. Το καταλάβατε. Αυτό θέλω. Κύριε Κουτσούκο, να συνεννοηθείτε πρώτα και να πάψετε να μας ταλαιπωρείτε. Ναι, ναι. Εσείς κοντεύετε να ξεφτυλίσετε ολόκληρη τη Βουλή και το κοινοβουλευτικό σύστημα με τον τρόπο που πολιτεύεστε και που προπαγανδίζετε ότι με αυτά που κάνετε θα φτηνίνει το γάλα. Τέρμα. Κύριε Πατριανάκου, θέλω την κυρία Πατριανάκου.